ο οποίος θα έρθει και θα μας ευλογήσει και θα μας μιλήσει από την καρδιά και από την ψυχή, θα μας τουφετήσει και θα πάρουμε όλοι μας την Αγία Ευχή του, διότι όπου επίσκοπος, εκεί και η Εκκλησία, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ακόμη λένε κάτι ακόμη πιο σοβαρό, ότι ο επίσκοπος είναι ο διάδοχος των Αγίων Αποστόλων και εν προκειμένου ο Χρυσόστομος ο Πατρών είναι διάδοχος του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη χαρά και εμείς για να συναντήσουμε τον διάδοχο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, για να πάρουμε την ευχή του, να τον ακούσουμε τι θα μας νοθετήσει, τι θα μας κηρύξει, τι θα μας πει μέσα από την καρδιά και την ψυχή του, διότι ο κήρυκας από εκεί μιλάει. Δεν μιλάει από γνώσεις. Αγνώσεις έχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά το να μιλήσεις για τον Χριστό πρέπει να έχεις καρδιακή γνώση. Το πρωί θα έχουμε τον Αρχιερατικό Επίτροπο εδώ της περιοχής μας, που έχει ορίσει ο Μητροπολίτης μας, ο κύριος Χρυσόστομος, τον πατέρα Προκόπιο Κόρδα, και αυτός θα μας μιλήσει και θα μας κηρύξει και θα προστεί, όπως λέμε, της Θείας Μυσταγωγίας, της Θείας Λειτουργίας, και θα κοινωνήσουμε των αγράντων θεοτάτων φρικτών του Χριστού Μυστηρίου. Και το απόγευμα του Σαββάτου, την ίδια ώρα πάλι 7 το απόγευμα την Παρασκευή, 7 το πρωί, 7 και το απόγευμα του Σαββάτου, θα έρθει ο Θεοφιλέστατος Άγιος Κερνίτσης, ο κύριος Χρύσανθος, ο οποίος θα κάνουμε το μεγάλο Εσπερινό, τον Εσπερινό της Αναστάσεως, την Ιερά Παράκληση εις τον Άγιο Κιωάννη τον Πρόδρομο, και κατόπιν θα γίνει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και θα έρθουμε πάλι στο ναό μας, όπου και θα πάρουμε και την ευλογία και από αυτόν τον Επίσκοπο, διότι είπαμε όπου Επίσκοπος εκεί και η Εκκλησία. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λοιπόν την αγάπη σας όλοι μας να έρθουμε στις ιερές αυτές μυσταγωγικές συνάξεις, έτσι ώστε να ευλογηθούμε και να αγιαστούμε. Βεβαίως, εδώ είναι η θρησκευτική πανηγύριση. Υπάρχουν και άλλες πανηγύρισεις, οι οποίες είναι εορταστικές, είναι με μουσικές και άλλα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε θρησκευτική πανήγυρη. Τώρα από το Ευαγγέλιο το σημερινό. Λέει πολλά ο Χριστός μας, όπως συνήθως λέει. Και μια λέξη να μας έλεγε ο Χριστός καλημέρα, θα ήταν πάρα πολλά να πούμε. Τι είναι το καλό, ποιος είναι καλός, τι είναι καλό, και η μέρα, τι είναι η μέρα, τι διαχωρίζει η μέρα από το σκοτάδι, γιατί δεν είναι μέρα η νύχτα. Μέρα δεν είναι. Άρα λοιπόν τι σημαίνει καλή μέρα. Καλημέρα, εμείς έχουμε ορίσει το φως. Ωραία λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, με φως Χριστού φαίνει πάση. Λοιπόν, το ότι είπε ο Χριστός μας, βρε παιδιά λέει, αν πούνε εμένα ότι είμαι ευδαιμονισμένος, όπως το λέγανε, δεν θα πούν και εσάς τους οικιακούς εσείς οι οποίοι με πιστεύετε. Δεν το ακούτε συνήθως σήμερα, ότι όταν πεις ότι πιστεύεις στον Χριστό, υπάρχει πρόβλημα. Και ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι πιστεύεις στον Χριστό, μετά οι άλλοι. Καπηλεύεσαι τον Χριστό, μετά οι άλλοι. Δεν επιτρέπεται να μιλάς για τον Χριστό. Με προσχήματα όλοι όμως, να κόψουμε αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός. Τους πειράζει όλους να ακούν το όνομα του Χριστού μας. Ναι, γιατί τους πειράζει, δήθεν ότι εμείς αποσιωπητικά αρκετά. Όμως, όταν κανείς πιστεύει, όταν κανείς λατρεύει, δεν την κρύβει τη λατρεία του. Δεν κρύβει την πίστη του. Παραδείγματος χάρη, πώς θα πω σε ένα οπαδό μιας ομάδας, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ναι, μην κάνεις έτσι για την ομάδα σου, πώς κάνεις έτσι. Μα αφού το αγαπάει, μα αφού το θέλει, δεν είμαι παράλογος. Άλλο τόσο παράλογος είναι και κανείς όταν μου λέει να μην μιλήσω και να μην πω αυτό που πιστεύω,
που λατρεύω, που προσκυνώ τον Ιησού Χριστό. Όποιος κι αν είμαι, όπου κι αν είμαι. Για σκεφτείτε, ο πρόεδρος ενός μεγάλου κράτους, ας πούμε της Αμερικής παραδείγματος χάρη, να βγει και να πει, παιδιά μου, λαέ, εγώ πιστεύω εις τον Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό, και πιστεύω εις την Αγία και ομόσιο ότι θα τους πέσουμε όλοι απάνω, δεν θα τους φάξουμε. Θα το φάμε, γιατί είπε ότι πιστεύεις στον Χριστό. Ωραί παιδί μου, τόσο δαιμονισμένοι είμαστε. Τελικά, ή καπηλεύεται τον Χριστό. Έτσι θα πούμε. Τελικά, δεν πρέπει να ομολογούμε τον Χριστό. Αλλά πώς θα τον ομολογούμε όμως, εδώ είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και φωνάζουν και λένε μερικοί. Γιατί, ρε παιδί μου, το παράδειγμά σου πρέπει να είναι χριστοκεντρικό. Να είναι όπως θέλει ο Χριστός μας, η παναγάπη μας, ο Θεάνθρωπος. Είσαι σόφρον, είσαι ελεήμων, αγαπάς την αγνότητα, τιμάς την παρθενία, προσεύχεσαι, νηστεύεις, εκκλησιάζεσαι, κοινωνείς τον αχράντο μυστηρίο, μάλλον μετέχεις των Αγίων του Θεού μυστηρίων, δηλαδή εις την εξομολόγηση κλπ. Σέβεσαι και τιμάς το γάμο. Τον αγαπάς είναι ένα από τα επτά μυστήρια. Όταν εγώ δεν το δέχομαι, αδέλφια μου, και κάνω ό,τι άλλο παρασπορδίες, δεν φεύγει χάρη στο Θεό? Φεύγει, έτσι δεν είναι? Τι πρέπει να κάνω? Να πάω στον επίσκοπο της εκείνης Μητροπόλεως που ανήκω, εν προκειμένου στην Πάτρα. Σεβασμιότατε, θα πάω με τη γυναίκα μου, την υποψήφια. Ο νόμος μπορεί να λέει ότι θέλει. Η Εκκλησία δεν σε έχει κάνει ζευγάρι. Δεν είσαι λοιπόν σε γάμο. Εμείς κάναμε αυτή την αταξία. Κάναμε το πολιτικό γάμο, κάναμε το σύμφωνο σύμβιωση. Ευλόγησέ μας. Και πώς πρέπει να μας ευλογήσει, ξέρει. Όταν φύγει η χάρη του Θεού, τι κάνουμε? Το μυστήριο του χρίσματος. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να πάμε εκεί. Εγώ τους παροτρύνω πολλούς ανθρώπους που έρχονται έτσι. Παιδί μου, λέω, θα πας εκεί να τον ευρύς. Μας αγαπάει, σε αγαπάει, θα το δεις. Θα δεις πόσο σε αγαπάει, θα σε αγκαλιάσει και θα συγκινηθεί που θα σε δει. Ότι θα πάει να του ζητήσει την ευχή του και να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Δεν είναι απλά έτσι. Άρα λοιπόν, αδέλφια μου και αδελφές μου, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί είναι μυστήριο ο γάμος. Όπως είναι μυστήριο και η ιεροσύνη. Όπως είναι μυστήριο και η βάπτιση. Όπως είναι μυστήριο και το χρήσμα. Όπως είναι μυστήριο και το ευχέλαιο. Άρα λοιπόν, όπως είναι μυστήριο και η εξομολόγηση. Ακούστε, λέει, να δείτε, λέει ο Χριστός μας σήμερα. Προσέχτε. Μην χάσετε την ψυχή σας. Ναι, παιδιά μου, ναι, ευλογημένοι μου άνθρωποι. Μην χάσουμε την ψυχή μας. Και ακόμη, λέει, συνεχίζει. Μην χάσετε και το σώμα σας και πάτε στη γέννα του πυρός, στην κόλαση. Θα χάσετε και τα δύο, βρε παιδί μου. Γιατί ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Από σώμα και από ψυχή. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό, αδελφιά μου. Εγώ αύριο θα πεθάνω. Θα πείτε, παππούλη, σχήμα λόγου? Όχι. Δεν το πιστεύω, σχήμα λόγου. Θα με καλέσει ο Κύριος, εύχομαι και προσεύχομαι. Και μάλιστα να είναι και σε ώρα Θεία Λειτουργίας, θα είμαι τρισευτυχισμένος, όπως ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο Μάνης, που κοιμήθηκε την ώρα της Θείας Λειτουργίας που τελούσε. Αγία ψυχή, Άγιο κάλεσμα, ουράνιο κάλεσμα. Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν? Και λέμε στο Θεό, τι λέει ο Κύριος μας? Προσέχτε, βρε παιδιά μου, λέει, μη χάσετε την ψυχή σας. Γιατί θα τη χάσουμε την ψυχή μας? Από τι τη χάνουμε? Από τα του κόσμου. Τι σημαίνει κόσμος? Σημαίνει αμαρτία. Παραδείγματος χάρη, ό,τι είναι σαρκική αμαρτία, όπως και αν λέγεται, όπως και αν γράφεται, όπως και αν εκφέρεται, όπως και αν βιώνεται, αυτή η ειδονή της αμαρτίας. Τι άλλο είναι αμαρτία? Η υπερηφάνειά μας. Είμαστε υπερήφανοι και θαυμάζουμε τις επιστήμες μας. Και λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς,
μεγάλη χάρη του. Ε? Τι λέει, βρε εσείς Ευρωπαίοι, βρε εσείς Χριστιανοί, Αμερική και λοιπά, πού είσαστε βρε ταλέποροι, επιστήμη, επιστήμη, ό,τι πει επιστήμη, ό,τι πει ο Χριστός, ό,τι πει ο Χριστός, φύγαμε μακριά και βλέπετε ότι αλωτριώνουν και αυτήν τούτη την επιστήμη, τη χρησιμοποιούν εις ίδιον όφελος για να οικονομήσουν χρήματα, πλούτη, να τα κάνουν τι, πώς θα τα βιώσουν, τι θα κάνουμε. Σήμερα ξάπλωσα και δεν σηκώθηκα, πέθανα. Ω Κύριε, τι απολογία θα δώσω στο Θεό. Να λοιπόν αδέλφια μου και αδελφέ μου τι μας λέει ο Γλυκύτατός μας, ο Ιησούς Χριστός μας, η Παναγάπη μας. Αγάπες μου, ήρθα να σώσω τον αμαρτωλό. Αν νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός, είναι δύσκολο αυτό, ε. Γιατί είμαστε υπερήφανοι. Ναι, τότε ζήτησέ μου το έλεος μου. Ζήτησέ μου να σε συγχωρέσω. Εγώ ναι, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα μείνει μες στη ψυχή σου. Θα σε γυφευθεί και θα γίνεις πνευματοφόρος, Χριστοφόρος, Θεοφόρος. Ναι, και έτσι πνευματοφόρος που θα είσαι, και έτσι Χριστοφόρος που θα είσαι, και έτσι θεοκίνητος που θα είσαι, θα σωθείς παιδάκι μου. Και μαζί με σένα θα γίνεις πρότυπο μιμήσεως. Πόσοι αμαρτωλοί Άγιοι μας, πρώοι αμαρτωλοί που λέμε, ε? Δεν είναι πρότυπα σήμερα. Πώς μετενόησαν, πόσοι μάρτυρες, αγνοί, παρθένοι, ε? Τι έχουμε να πούμε για την Αγία Βαρβάρα μας, για την Αγία Κατερίνη μας, για την Αγία Μαρκέλα μας, για την Αγία Κυριακή μας και πόσες άλλες Αγίες. Πόσους Αγίους έχουμε, με πρώτο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Μάρτυρα, τον Απόστολο, τον Ευαγγελιστή, τον Προφήτη, τα πάντα έχει. Κι όμως του έκοψαν το κεφάλι, γιατί έγινε μάρτυρας της αγάπης. Ποιες αγάπης? Της αγάπης προς τον Χριστό και τον Θεό του, τον οποίο λάτρευε. Και τι είπε? Βρε παιδιά, δεν επιτρέπεται να κάνεις αυτή την αμαρτία, να συζείς με τα αμαρτωλών ανθρώπων και να διαπράττεις την αμαρτία δημόσια. Σε παρακαλώ, είσαι σκάνδαλο Ηρώδη. Ρε Ηρώδη, είσαι αρχηγός, τι διδάσκεις στο λαό σου? Τι ενδιαφέρον, τι αγάπη έχει και για εκείνον και για όλους. Κι όμως εκείνος που τρόμαξε, όμως η Ηρωδιά και η Σαλόμη, οι γεμάτες αμαρτία όπως και εκείνος φυσικά, τι έκανανε, σκεφτήκανε πώς θα το θυσιάσουν. Γιατί? Για την ειδονή τους. Και σήμερα το ίδιο δεν κάνουμε. Πώς θα θυσιάσουμε τον παπά, τον αλαϊκό, τον άνθρωπο πίτα που θα πει για την αγνότητα, για την παρθενία, για την τιμιότητα, για την προσευχή, για την νηστεία, για τον εκκλησιασμό, για το κατηχητικό, για το σεβασμό μας. Ε, και πολλό μάλλον για τη Θεία Κοινωνία. Πόσα δεν ακούσαμε αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Πόσα δεν είπαν δίθεν επιστήμονες ότι θα πάθουμε και θα κολλήσουμε. Τι δεν ακούσαμε και τι δεν πάθανε και πληρικοί των κληρικών. Δυστυχώς, δυστυχώς, ήμαρτον Κύριέ μου, τι δεν έπαθαν και αυτοί που πίστευσαν σε αυτούς τους λόγους. Δυστυχώς αδέλφια μου, υπάρχουν τέτοιοι, θα υπάρχουν πάντοτε. Πού η πίστη μας, πού η αγάπη μας, ότι αυτόν που κοινωνώ είναι ο ίδιος ο Θεός μου, είναι ο Χριστός μου, είναι η αγάπη μου, είναι ο ερωτάς μου, είναι η λατρεία μου, είναι ο Θεός μου. Είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Θωμάς, ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Ναι, αυτός. Αυτό είπε και η Αγρυπίνη, η Παρθενομάρτυρας που συγιορτάζει σήμερα. Τι είπε? Ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Είσαι και Κυριός μου και το αφεντικό μου και εκείνος που διαφέρεσαι για μένα, αλλά είσαι και ο Θεός μου. Δηλαδή είσαι η λατρεία μου, είσαι το φως μου, είσαι η μέρα μου, είσαι η ζωή μου, είσαι η οδός μου, είσαι η αλήθεια μου.
Αυτό πιστεύω και ο καθένας από εμάς να κρατήσει μέσα στην καρδιά του και να αγαπήσει τον Ιησού Χριστό, να το πιστεύουμε, να το λατρεύουμε, να το προσκυνούμε και να κοινωνούμε το σώματος και το αίματος του Χριστού πρώτα-πρώτα με την προσευχή μας, με την άσκησή μας και μετά με την ευλογία του πνευματικού μας Πατέρα να μπορέσουμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού μας. Διευχόν